Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Επικοινωνία FM στους 94. Εβδομάδα καρναβαλιού. Είμαστε ήδη στο πνεύμα εδώ και αρκετό καιρό. Οι προετοιμασίες πάρα πολλές αυτό Δήμο Ηρακλείου. Καθημερινές συσκέψεις, επαφές με τα σχολεία, σύλλογοι, στολές, κομφετή. Είναι η πιο χαρούμενη περίοδος του χρόνου και την απολαμβάνουμε. Για ακόμα μια φορά, σήμερα εδώ στο στούντιο του Επικοινωνία, Στέλλα Κονιτοπούλου και Βαγγέλης Δούβαλης. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Δήμητρα. Το μεγάλο γλέντι μετά την καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής έρχεται. Μήνα 3-4 μέρες έχουν μείνει. Δεν κρατιόμαστε. Εμένα μου αρέσει η Στέλλα η Δήμητρα που έχει έτσι κέφι και χαρά και μας την έχει μεταδώσει. Από τον Νοέμβρη. Από τον Νοέμβρη που δουλεύει. Που δουλεύουν οι υπηρεσίες και ο Δήμος στο καρναβάλι. Δεν καταλάβαμε Χριστούγεννα, δεν καταλάβαμε Πρωτοχρονιά, δεν μας ενδιαφέρε τίποτα. Είμαστε σε ρυθμούς καρναβαλιού. Το κάνετε με πολύ διάθεση. Με την ψυχή μας. Και γι' αυτό θα έχει και ένα πολύ φανταστικό αποτέλεσμα. Θα είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι έχουμε δουλέψει πολύ να είναι κάτι το οποίο να ευχαριστήσει πάρα πολύ τον κόσμο και όλους αυτούς που θα συμμετέχουν. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Αυτό είναι να είναι όλα τα γκρουπ, όλοι οι μαθητές, όλοι οι σύλλογοι, να είναι ευχαριστημένοι και να είναι αυτό που και να δώσουμε παλμό στην πόλη του Ηρακλείου. Έτσι. Αμέσως μετά, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι σε ρυθμούς πολύ δυνατούς. Στέλλα και Βαγγέλη και Στέλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνει πολύ ρυθμό και μόνο το ότι ξέρουμε ότι θα, αμέσως μετά θα ακολουθήσει αυτά τα τραγούδια, αυτά τα κομμάτια τα οποία τα έχουμε συνδέσει στην Ελλάδα και στην παράδοσή μας με γλέντι και με, το αναφέρουμε και στην προηγούμενη εκπομπή, με όλα τα γλέντι και με όλες τις χαρές της ζωής μας. Έτσι είναι. Σε γάμους, σε βαφτίσια, σε γιορτές, σε διακοπές. Μόνο σε χαρές. Δεν μπορούμε να φανταστούμε στην Ελλάδα χωρίς. Όταν λέμε γλέντι, όταν λέμε χαρά, αυτομάτως μας έρχονται τέτοιοι ρυθμοί στο μυαλό μας. Ή σιγοτραγουδάμε τέτοιους ρυθμούς. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι κατάλληλη για να μας πει για τους χορούς περισσότερα είναι η Μαρία που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Κλουβάτου από την ομάδα χορού Χωροαλχιστός που σήμερα έμαθα ότι είναι μια αναξιώτικη διάλεκτος που σημαίνει παιχνίδι. Ναι, ναι. Λέξη παραδοσιακή από το χωριό μας, τον Κινίδαρο, την οποία τη λέμε συνήθως και είναι τα μικρά παιδιά όταν παίζουν, λέμε ότι χλιούνται, αχλιούνται. Αυτό. Μια ομάδα χορού η οποία θα είναι μαζί μας την Κυριακή και θα Βεβαίως. Χορέψουμε και θα δώσουμε ρυθμό και θα μας μάθετε τα βήματα και θα μας βάλετε στο χορό, θα είστε εκεί την Κυριακή. Θα χορέψουμε χορούς από την Άξο, Συρτό, Μπάλο, Βλάχα, Καλαμαθιανό, όπως θα χορεύουμε εκεί, αντιπροσωπεύουμε όλη την Άξο με τα βήματά μας. Μαθήματα κάνετε νομίζω στο Γαλάτσι, σε ένα χώρο στο Γαλάτσι. Σε πολλά μέρη είμαι. Πού μπορούν να σας βρουν? Τα πιο σημαντικά είναι στη ΡΕΑΣ 3, το δικό μου χωροαχλιστός, το οποίο είναι ένα χορευτικό που ξεκίνησε ένα χρόνο τώρα, αλλά βέβαια εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια πριν. Απλά η προσπάθεια το να είναι κάτι δικό μου έγινε τώρα. Και στη σχολή του αδερφού μου που άνοιξε φέτος, σχολή παραδοσιακής φίλων παραδοσιακής μουσικής Ελλάδος, Βασίλης Κλουβάτος, που είναι στο Γαλάτσι, Αρτέμιδος 6. Κάθε Τετάρτη απόγευμα. Κάθε Τετάρτη απόγευμα. 6 με 7 και με 7 με 8. Ναι, ρώτησα πριν, είμαι ενημερωμένη, ρώτησα πριν γιατί δεν προλαβαίνω μέχρι την Κυριακή να μάθω τίποτα. Ή δεν προλαβαίνω. Ναι. Γι' αυτό. Θα κάνω εντατικά μέχρι την Κυριακή. Δεν μπορεί κάτι. Αν είσαι καλή, θα τα πιάσει εύκολα. Αν έχει και καλή δασκάλα, είσαι και εσύ καλή. Και τα δύο. Να πιάσει το ρυθμό, δεν πειράζει. Θα κουνάω το κεφάλι μόνο και τα χέρια. Βασικά, καλή η διάθεση χρειάζεται πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Μόνα του. Όταν υπάρχει καλή διάθεση, βγαίνει στο σώμα μας αυτό. Πείτε μου γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά σε αυτό το σημείο, αυτό το κομμάτι. Πόσο πολύ αλλάζουν ή επηρεάζονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χορό και ειδικά τους παραδοσιακούς χορούς. Πάρα πολύ. Καταρχήν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, συμμετοχής για τους ανθρώπους σε τέτοιες εποχές τόσο δύσκολες, το να έχουν κάπου να πάνε καταρχήν. Υπάρχουν άνθρωποι που
χρειάζονται παρέα και με αυτόν τον τρόπο τη βρίσκουν, δημιουργούνται παρέες και συνεχίζονται. Αλλά εκτός από αυτό μαθαίνουν και πράγματα για τη λαογραφία, γιατί ο χορός δεν είναι μόνο βήματα, είναι και ιστορία από την κάθε περιοχή. Και εμείς φροντίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, εγώ και ο σύζυγός μου που ασχολούμαστε με το χορευτικό, να μεταδίδουμε στον κόσμο θετικά μηνύματα, και αυτοί που έρχονται σε εμάς όταν φεύγουν χαμογελάνε πάντα και ξανάρχονται. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε αυτές τις ομάδες που ψάχνουν μαγαζιά να χορέψουν. Πάμε να χορέψουν. Λέω, παιδιά, κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ χορέψεις, ναι. τόσο πιο εθίζεσαι, πολύ. Εθίζεσαι από κάποια στιγμή και μετά. Είναι. Πάθος. Ναι. Ας εθιστούμε και με κάτι ωραίο. Ας συνηθίσουμε ωραίο και σε κάτι όμορφο. Πολύ μουσική, όπως και την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, από τις 12 και μετά στην Κεντρική Πλατεία και αμέσως μετά το παραδοσιακό γκλέτι. Πάμε να μπούμε λίγο στο ρυθμό, ραδιόφωνο είναι μουσική, πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια κομμάτια. Ξεκινάμε, Γιώργος Τσοκανίκας στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με τι, Γιώργο? Με Στέλλα Κοντοπούλου. Για την αγάπη, ότι τη ζεις κάθε λεπτό. Μα την καρδούλα σου σκορπίζεις χωρίς αιτία και σκοπό.
Μαζί μας στο στούντιο και τη Δήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου, η κυρία Δέσποινα Ιβατζίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Της δώσατε το πιο ωραίο χρώμα. Έτσι, σε μικρόφωνο. Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω. Πήρα το Κάντε διακρίσεις εδώ. Εμένα μου αρέσει που είμαστε πολύ χαμογελαστή παρέα. Έτσι, έτσι. Να μας έρχεστε συχνότερα. Το ξέρετε, δεν το πιστεύετε. Έτσι, έτσι είμαστε και στο γραφείο, θα σας πω. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τις στιγμές που κάτι μας αγχώνει ή κάτι ψάχνουμε να βρούμε, που εντάξει, επικρατεί ένας πανικός και ένα άγχος από όλους μέσα σε ένα χώρο εργασίας, τις υπόλοιπες ώρες είμαστε έτσι. Αυτό μπορώ να σας το πω. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι την κύρια ευθύνη πάντα την έχει το κεφάλι και για τα καλά και για τα κακά. Οπότε και για τη χαρά του γραφείου, η κυρία Ιβατζίδου. Έτσι είμαστε εμείς οι υδροχόοι. Έτσι είμαστε εμείς οι υδροχόοι. Τέλεια. Και με χιούμορ. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Γιατί πάνω στον πανικό ή πάνω σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ένας να πετάξει ένα αστιάκι, ένα χιουμοράκι που το έχουμε δηλαδή γενικά στο γραφείο και όλοι οι συνάδελφοι, είναι αυτό που βοηθάει περισσότερο από όλα. Έτσι πάει εκείνη την ώρα το άγχος και συνεχίζουμε. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Να έρθουμε λοιπόν, να μπήκαμε λίγο στο πνεύμα. Το πιάσαμε λίγο αυτό το νησιώτικο. Ναι, ναι. Και μας ταξιδεύει λίγο και στο καλοκαίρι. Και είναι το καλοκαίρι και η χαρά και η γιορτή είναι στη διάθεσή μας. Έτσι είναι. Εγώ νομίζω πάντως, με συγχωρείς που παρεμβαίνω, έτσι. Έτσι είναι στις ζωντανές συζητήσεις και στις παρέες. Προεποχής Κονιτοπούλου, το νησιώτικο ήταν μόνο καλοκαιρινό. Μετά νομίζω το κουάλατε να το έχουμε 12 μήνες το χρόνο. Ειλικρινά. Έξιμα, εγώ κάθε φορά όχι, ειλικρινά. Που ειλικρινά. Εδώ, δεν είναι αυτό, μην μου λες. Δεν είναι. Εγώ άμα δεν κάτι δεν το αισθάνομαι, δεν το λέω. Σιωπώ, δεν μιλάω, να το ξέρεις. Λοιπόν, θεωρώ πάντως ότι πραγματικά έτσι είτε καταφέρει, δεν γίνεται γλέντι χωρίς νησιώτικο. Δεν γίνεται γλέντι, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζεις ότι άμα φύγεις, ξέρω εγώ, από ένα γλέντι, ένα χορό, μια μάζοξη γενικότερα, έτσι, χωρίς να χορέψεις, να φέρεις δύο-τρεις βόλτες έτσι σε νησιώτικο, δεν έχεις κάνει τίποτα. Ακριβώς αυτό, ναι. Ότι πήγες μια κοινωνική έτσι, επίσκεψη και γύρισες. Κάπως έτσι. Πάντως να πω ότι και τώρα τις απόκριες. Και δεν ξέρω, η Μαρία αργότερα αν θέλει να μας μιλήσει γι' αυτό. Και εμείς στην Άξο έχουμε πάρα πολύ έντονα τα ήθη και έθιμα. Πες τα μας. Η Μαρία θα σας τα πει αυτά. Πες τα μας, να χαρίκει η πεθερά μου. Και τα διατηρούμε κιόλας. Το μεγάλο γλέντι στην Άξο ξεκινάει την Τυρινή Δευτέρα. Δηλαδή, Τυρινή Κυριακή. Η Δευτέρα, αυτή η εβδομάδα είναι το ξεφάντωμα. Ωραία. Γίνονται σε όλα τα χωριά της Νάξου διάφορα δρόμενα. Το βασικότερο είναι οι φουστανελάδες, κορδελάδες. Είναι μια ιδιαίτερη στολή που πρέπει κανείς να τη δει για να καταλάβει τι είναι. Και το γλεντάνε πάρα πολύ, πάνε από χωριό σε χωριό. Έχει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά και στη χώρα, το οποίο τα τελευταία χρόνια κάνουν τις λαμπαδιφορίες. Και από ό,τι άκουσα θα μεταφερθεί και στην Αθήνα για φέτος, στο Δήμο νομίζω Αμαρουσίου, κάτι τέτοιο. Αναπαράσταση του δρόμενου αυτού. Εμείς θα έχουμε αναπαράσταση άλλου δρόμενου, παραδοσιακού. Από την άλλη. Αλλά γιατί όχι κάθε χρόνο να έχουμε μια διαφορετική. Θα κλείσει η παρέλαση με αναπαράσταση από το Σύλλογο Ρουμελιωτών, ενός παραδοσιακού από την Άμφισσα. Mm-hmm. Του δρόμενου του Αποκριάτικου που γίνεται στην Άμφισσα. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το έχει αναλάβει το Ίδρυμα Ζήση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα λέει όλα. Σωστά, αυτό. Σωστά. Οπότε πρέπει να βοηθήσουμε τέτοιου τύπου. Ναι, δήλωση, αυτό εννοώ. Ναι. Να δώσω λίγο το λόγο στο Βαγγέλη το Δούβαλη. Βαγγέλη, πρώτη φορά στο στούντιο μαζί μας. Και εύχομαι να ξαναέρθω. Θέλω να πω έτσι με λίγα λόγια ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Στέλλα Κουνιτοπούλου. Με τιμάμαι πάντα με την πρόσκληση που μου κάνει να τη συνοδεύω. Εγώ είμαι ένας απλά λαϊκός τραγουδιστής. Συμπληρώνω το άλλο μισό που μπορεί να έχουμε με την κυρία Κονιτοπούλου. Η Στέλλα πηγάζει από την παράδοση, πατάει στο παρόν και εκτοξεύεται στο μέλλον. Εμείς προσπαθούμε να παίρνουμε από την παράδοση πράγματα και να τα διοχετεύουμε με καινούργιες ιδέες, ας το πούμε, στα δικά μας τραγούδια και στις δικές μας σπουδές πάνω στο τραγούδι. Επειδή η Στέλλα περιέχει την αληθινή καταβολή της πραγματικής παράδοσης και δεν είναι κάτι το ψεύτικο, γιατί αυτό έχει περάσει από κόσκινο για να
είσαι στην παράδοση πολλών ετών, πήρα πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία από το πώς τραγουδάει και το πώς έχει μέσα λέξεις στα τραγούδια της που δεν είναι πλαστικές, πώς να σας το πω αν το καταλαβαίνετε, που αγγίζουν πραγματικά μια ωραία ανθολογία, μια ποιητική διάσταση. Και μ' αρέσει που συνεργάζομαι μαζί της, γιατί μου δίνει αυτή τη δυνατότητα πάντα. Και ο Βασίλης ο Κλουβάτος που παίζει βιολί, θέλω να πω, κάνει πάρα πολύ ωραία ταξίμια, πολύ ωραία ηχοχρώματα πάνω, που και για μένα είναι πρωτόγνωρα, γιατί δεν τα ξέρω, δεν τα κατέχω. Είμαι μωραϊτής και δεν ξέρω, και δεν ξέρω όλα αυτά τα ακούσματα. Αυτά είχα να πω, θέλω να την ευχαριστήσω και σίγουρα θέλω να πω ότι εκεί θα πούμε πολλά λαϊκά τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών, σοβαρά τραγούδια με μια ποιότητα και μια ευγένεια που αρμόζει στη δικιά σας την, ας το πούμε, παράσταση που θέλετε να κάνετε, την αποκριάτικη. Ευχαριστούμε πολύ. Κρατάω ένα CD στα χέρια μου. Ναι, είναι η τελευταία μου δουλειά, είναι ο περίπατος. Φυσικά δεν είναι τραγούδια έτσι χορευτικά. Θέλω να ακούσουμε το Διάφανο Θεό όποτε μπορείτε. Και τα άλλα να είναι όλα της Στέλλας, γιατί θέλω να έχει ένα δώσει. Γιατί είναι μου, είμαστε και οι δύο εδώ. Είναι πολύ ωραία δουλειά, με πολύ σπουδαίους συνεργάτες. Την έφερα και θα την αφήσω και εδώ σε εσάς, στη δισκοθήκη σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω εγώ για τον Βαγγέλη, γιατί συνεργαζόμαστε πάνω από 10 χρόνια. Εγώ δίνω βήμα σε ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν και που είναι κύριοι και σοβαροί. Και όχι μόνο σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες, αλλά και στη δουλειά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, τα είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά. Ένα μόνο σας λέω, ότι ο Βαγγέλης έχει συνεργαστεί με τον αείμνηστο Μάνο Χατζηδάκη. Από εκεί λοιπόν, τι άλλο να πει κανείς, ας πούμε. Ευλογία, έτσι. Έχει συνεργαστεί με τον Χρήστο Νικολόπουλο, με τον Μακεδόνα, με τον Μπάση. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνεχώς τον παίρνουν μαζί στη δουλειά. Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και μια που έχει φέρει και την καινούργια του δουλειά εδώ, ήθελα να του ευχηθώ και από τον αέρα καλή επιτυχία που θα την έχει. Εγώ θέλω να έχουμε υγεία και να συναντιόμαστε και να περνάμε καλά, και τα τραγούδια είναι απλά μια κατάθεση ψυχής και να βρισκόμαστε να λέμε ωραία πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πούμε λίγο τους συντελεστές του CD, μια αφού έχουμε την ευκαιρία. Ναι, είναι ο σπουδαίος Μιχάλης Μπουρμπούλης, στα γρήγορα. Είναι ο Φίλιππος ο Περιστέρης. Είναι η Αφροδίτη Μάνου που λέει ένα τραγούδι δικό μου, γιατί μέσα εκεί συνυπάρχω και εγώ μουσικά και στιχουργικά σε τρία τραγούδια. Και η Ελένη Τζιαμουράνη. Λοιπόν, Διάφανος Θεός. Θέλω να ακούσουμε Θεός. Το Διάφανο Θεό. Πάμε. Για νύχτα σαν τις άλλες θα σ' ανταμώσουν τα όνειρα να πληρώσουν τη μυστική καρδιά σου. Για νύχτα σαν τις άλλες σε φιλούν δυο άγγελοι συντροφιά μέσα στη μάτια σου. Συντροφιά μέσα στη μάτια σου. Κι εγώ που ξέρω να αγαπώ, χρόνια τώρα προσπάθω με αγάπη και στοργή να κάνω μία προσεύχη. Κι εγώ που χρόνια προσπάθω την αλήθεια να σου πω, μα εσύ χάνεσαι στο φως σαν να σε διαφάνος Θεός. Το πάθος που με φέρνει στα μάτια σου να κρύβομαι, μια άνοιξη που τόσο λαχταρούσα. Και σαν παιδί που παίζει στα δάχτυλα σου κρύβομαι, τον έρωτα κερνούσα. Τον έρωτα κερνούσα. Κι εγώ που ξέρω να αγαπώ, χρόνια τώρα προσπάθω με αγάπη και στοργή να κάνω μία προσεύχη. Κι εγώ που χρόνια προσπάθω την αλήθεια να σου πω, μα εσύ χάνεσαι στο φως σαν να σε διαφάνος Θεός.
Κι εγώ που ξέρω να αγαπώ, χρόνια τώρα προσπάθω με αγάπη και στοργή να κάνω μία προσευχή. Κι εγώ που χρόνια προσπάθω την αλήθεια να σου πω, μα εσύ χάνεσαι στο φως σαν να σε διαφάνος Θεός. Σαν να σε διαφάνος Θεός. Καταπληκτική δουλειά, συγχαρητήρια, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ, Δημητρά, σε ευχαριστώ. Ελπίζω σε κάποια επόμενη εκπομπή να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τους συντελεστές και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα κομμάτια από το CD. Θέλετε να με καλέσετε, CD, είμαι εύκαιρος και... για να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά εδώ, να ρίξουμε εδώ τα φώτα πάνω σε αυτό το CD. Εδώ είναι θησαυρός. Δεσμεύομαι. Βαγγέλη, εσένα ποια είναι η διάθεσή σου? Εγώ θέλω να περάσω καλά, βλέπω εσάς που είστε πολύ χαρούμενες, παίρνω αισιοδοξία και εμείς την έχουμε, αλλά παίρνουμε πολύ περισσότερη και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά στην ωραία γιορτή. Πώς πιστεύεις εσύ ότι έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια mm-hmm. τα παραδοσιακά τα έθιμα mm-hmm. Στη σύγχρονη κοινωνία? Παλιότερα ήταν σημεία αναφοράς μιας κοινωνίας, η οποία όμως δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και με άλλους τρόπους. Ναι. Τώρα έχουμε τα social media, τώρα έχουμε αυτό, βρισκόμαστε, βγαίνουμε περισσότερο έξω. Επειδή υπάρχει στο DNA μας το παραδοσιακό και είναι οι ρίζες μας, δεν μπορεί να τις κόψει κανείς. Η Στέλλα το ξέρει αυτό. Εγώ δούλευα σε λαϊκά μαγαζιά στο Χάραμα, που δεν λέγαμε νησιώτικα, παράδειγμα θέλω να πω. Λέγαμε λαϊκά τραγούδια, χασάπικα, ζεϊμπέκικα. Τι λες ένα λαϊκό μαγαζί που ήταν ο Τσιτσάνης? Και όμως υπήρξαν άνθρωποι που μας ζήτησαν έναν ωραίο μπάλο. Ένα ωραίο πεντοζάλι. Είναι οι ρίζες μας, δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Και φυσικά νομίζεις ότι τα ξεχνάμε, αλλά όταν τα ακούνε, αυτό μέσα κάτι ξυπνά. Και όταν παίζει η Στέλλα ένα ωραίο τραγούδι νησιώτικο, ξυπνά στον κόσμο που έχει να τα ακούσει πάρα πολύ καιρό. Μα και δεν είναι τυχαίο ότι είναι διαχρονικά τα περισσότερα από αυτά τα κομμάτια. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα χρόνια. Δεν είναι διαχρονικά. Είναι κλασικά. Όπως ακούς τον Μπετόβεν και λες, ακούω κλασική μουσική. Είναι κλασική μας μουσική, παιδιά. Εμείς δεν είχαμε Μπετόβεν. Είναι κλασική μουσική. Δεν λες, όχι, το βαρέθηκα, δεν έχουν βγάλει ένα καινούριο κομμάτι. Ας πούμε τον Μπετόβεν οι Γερμανοί δεν λένε τον ευαρέθηκα, γιατί έχουν τα τραγούδια τα δικά του, τα παραδοσιακά. Αλλά εντάξανε και αυτό το πράγμα και το κάνανε παραδοσιακό και το κλασικοποίησαν και πάνε στις μεγάλες αίθουσες και παρακολουθούν κλασική μουσική και τη χειροκροτάνε και την αισθάνονται δικό τους κομμάτι παραδοσιακό. Έτσι όπως το λες είναι πραγματικά. Εμείς έχουμε αφήσει έξω αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε να κάνουμε χωρίς να θέλουν να κάνουμε τους Αμερικανούς. Έτσι είναι. Οι Αμερικάνοι καλά κάνουν και κάνουν αυτό. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε τους Αμερικανούς. Μα οι Αμερικανοί δεν έχουν τη δική μας παράδοση, έτσι, η μουσική. Μα εμείς προσπαθούμε, αν προσέξετε τους νέους τραγουδιστές από τα reality, προσπαθούν να μιμηθούν αμερικάνικο τρόπο τραγουδιού. Και αυτό σε βγάζει εκτός. Βέβαια. Και καθηγητές ακόμα τους διδάσκουν, χωρίς τώρα θέλουμε να κάνουμε τέτοιο κήρυγμα, δεν είναι αυτός ο λόγος μας. Αλλά αν ακούσουν παραδοσιακούς τραγουδιστές και την ποιότητα των τραγουδιών, καταλαβαίνεις ότι η ρίζα μας, ας πούμε, είναι τόσο απλή και τόσο ωραία και σου βγάζει θάλασσα, ήλιο και χαρά και αισιοδοξία. Αυτό ο Γκάτσος δηλαδή ο ποιητής έλεγε το μέγιστο της απλότητας. Το μέγιστο της απλότητας, μπράβο, σωστά. Ρωτήστε τη Στέλλα, θα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα είπες πολύ ωραία. Δεν κάνουμε τους Αμερικάνους, όχι, έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, προς Θεού. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Δηλαδή, εμείς λέμε λαϊκά τραγούδια, είστε λέτε τα νησιώτικα. Λέει και κάποια, εγώ την έχω ακούσει και λέει και κάποια ωραία χασαποσερβικά και τα λέει με το δικό της τρόπο. Ναι, αυτό έλεγα, γιατί και την περασμένη φορά που είχα έρθει εδώ μου κάναν την ερώτηση ότι, ας πούμε, αν θα έλεγα κάποιο άλλο είδος μουσικής και τα λοιπά. Όχι, εντάξει, στα live αναγκαστικά κάποιες φορές, αναγκαστικά. Μπορεί και εμείς μέσα μας οι τραγουδιστές να θέλουμε να πούμε και κάτι διαφορετικό. Μα στέλναμε ρυθμικά τραγούδια. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά που παρεκκλίνουμε, ας πούμε, από αυτό που έχουμε σαν ταυτότητα και σε αυτό που μας ξέρει ο κόσμος τόσα χρόνια. Αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η διοργάνωση θα έχει τα πάντα. Θα ξεκινήσουμε το εναρκτήριο show, θα είναι με breakdance boys και flash mod girls. Ένα show πριν ξεκινήσει η παρέλαση από τον Αθλητικό Σύλλογο Πρωτοπορία. Αμέσως μετά θα μπούμε με τις μαζορέτες cheerleaders, οι οποίες θα δώσουν το ρυθμό. 7 άρματα, 5 δικά μας του Δήμου και 2 επιπλέον που θα έρθουν από σχολεία, που έχουν φτιάξει τα δικά τους άρματα με αμάξια μεγάλα, όχι μικρές κατασκευές. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο ζήτησαν τα ίδια τα παιδιά.
Και λέει, εμείς γιατί να μην έχουμε κάτι που να ταιριάζει. Και μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή συμμετοχή. Και Δήμητρα, δίνουν και τη δικιά τους προοπτική τα παιδιά, δηλαδή το δικό τους στοίχημα στο καρναβάλι. Όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά το άρμα τους ίσως δείχνει κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κάποιος μεγάλος. Έτσι είναι πάντα. Καταρχάς έχουν μπει στη λογική του να κατασκευάσουν το άρμα. Έτσι. Να, και το τι θέλει να δείξει το άρμα. Να συλλάβουν την ιδέα. Την ιδέα, πρώτα, το τι θέλει να δείξει. Αυτό είναι το μυστικό. Το τι με τι να ασχοληθούν. Το άρμα. Τη στολή. Δηλαδή το περασμένο Σαββατοκύριακο, α πούμε, στα σχολεία μας, στις αυλές των σχολείων, έτσι είχαν στηθεί εργαστήρια που και να φτιάχνουν τις στολές στα παιδιά που θα φορούσαν, που θα φορέσουν μεθαύριο στο καρναβάλι. Το μεγαλύτερο κίνητρο που τους έδωσε ο Δημός και εσείς είναι ότι σκέφτονται να βγάλουν κάτι που να δείξουν και αυτοί ότι υπάρχουν ακόμα και σε μικρή ηλικία. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι μόνο ότι θα λάβουν μέρος, αλλά ότι θα δείξουν αυτό το άρμα που κάτι θα δείχνει για τους καινούριους. Ότι είμαστε κι εμείς εδώ, και η καινούργια μας ιδέα. Αυτό είναι το μυστικό. Και εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι χαίρομαι και συγχαίρω και τους γονείς, τους νέους γονείς. Τους νέους σε ηλικία εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Και τους εκπαιδευτικούς, που πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική, αλλά και τους νέους γονείς που πραγματικά, ας πούμε, αγκάλιασαν αυτή μας την πρόσκληση και τη μετέδωσαν αμέσως στα παιδιά. Μα δεν γίνεται, τα εμψύχωσαν, ας πούμε, τα υποστήριξαν και στήσαν. Έτσι. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτοί οι νέοι γονείς, ας πούμε, έτσι υποστηρίζουν και μεταλαμπαδεύουν την παράδοσή μας, γιατί όλο αυτό που θα κάνουμε, που ζούμε ή αυτό που γίνεται, που στείνεται σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αυτή την Κυριακή, την άλλη, την Καθαρή Δευτέρα, είναι η παράδοσή μας, είναι η ιστορία μας, ας πούμε. Δεν μπορεί, ας πούμε, να αφήσεις τα παιδιά αυτά. Ξέρετε κάτι, σας διακόπτω. Αν σταματήσει αυτό που κάνετε τώρα και χαθεί για 5 χρόνια, θα λένε πιο παλί, θυμάσαι τότε που κάναμε αυτό. Αυτό είναι. Έτσι. Πρέπει η φλόγα να διοχετεύεται και να περνάει από γενιά σε γενιά. Έτσι. Και πιστεύω ότι έχετε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή, ξεκινήσατε και το κάνετε πάρα πολύ δυναμικά. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, επειδή το παρακολούθησα από την αρχή και το δουλέψαμε πάρα πολύ. Από το Νοέμβριο. Εμείς από το Νοέμβριο το προετοιμάζεται και από τον ίδιο τον Δήμαρχο ένα δίμηνο τουλάχιστον νωρίτερα. Που το δούλεψε για να πει ότι επιλέγουμε αυτό. Λοιπόν, αυτή είδα. Εμείς είχαμε το άγχος από την αρχή, είχαμε αποφασίσει ότι αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε καρναβαλική παρέλαση. Ωραία, θα την κάνουμε όπως πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι ωραίο ή κάτι μισό ή κάτι μίζερο. Αυτή ήταν η αρχική σκέψη και αυτός ήταν και το στοίχημα. Μπαίνοντας και κάνοντας συναντήσεις με τα σχολεία, με τους φορείς, ήταν τόσο περισσότερο απαιτητική και αυστηρή για το αποτέλεσμα, μας κάνανε διορθώσεις. Ναι, αλλά εμείς έχουμε δει αυτό που συμμετείχαμε εκεί και προσέξτε και αυτό, δείτε το, μη γίνει λάθος. Που μας οδήγησαν και να μην θέλαμε. Βοηθούν πάντα σε αυτά. Είμαστε ακόμα περισσότερο οργανωμένοι, ακόμα περισσότερο αγχωμένοι για να βγει καλό το αποτέλεσμα. Γιατί όταν βλέπεις τους ανθρώπους που συμμετέχουν και προετοιμάζονται και είναι τόσο δομημένη δουλειά και τόσο συνεπής αυτή τη δουλειά. Δεν έχεις περιθώριο, δεν έχουμε περιθώριο να μην πάει καλά. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Άμα δεν δουλέψεις δεν θα έχεις και αποτέλεσμα. Όταν δουλεύεις αυτό φαίνεται. Να είστε σίγουροι. Όχι, ξεκινήσαμε δειλά από την πλευρά ότι εντάξει, ήταν ένα εγχείρημα που δεν το είχαμε. Το φοβηθήκατε στην αρχή. Να σου πω, εμείς προσωπικά σε επίπεδο έτσι πιο χαμηλά το φοβηθήκαμε. Το φοβηθήκαμε εντός εισαγωγικών. Αλλά έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος δεν φοβάται τίποτα. Λέει αυτό θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα το καταφέρουμε. Όχι, ειλικρινά, είναι φοβερό. Αυτό θα το κάνουμε. Θα το δείτε, θα το καταφέρουμε. Και του βγαίνει. Τι να πω, ας πούμε. Του βγαίνει. Και αυτό τώρα το ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε μεν εμείς δειλά όπως σας λέω, αλλά όπως είπε και η Δήμητρα, ο κόσμος, όλοι οι συμμετέχοντες, ας πούμε, κάθε φορά μας ανέβασαν και τον πύχη. Οπότε σε ανάγκασαν πραγματικά να ανέβεις ένα level παραπάνω. Νομίζω ότι χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης αυτής της διοργάνωσης. Αφού έφτασα σε σημείο προχθές να τους πω ότι μήπως θα πρέπει του χρόνου να το αναθέσω σε εσάς να το διοργανώσετε και να άρχισε να μας λέτε απλά τι χρειάζεστε, έτσι ειλικρινά. Ότι τους αξίζει, τους αξίζει. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι. Οι περισσότεροι, με εξαίρεση κάποια γκρουπ, τις στολές τις φτιάχνουν μόνοι τους. Για να μην βάλουν στο έξοδο τις οικογένειες και τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, 2-3 παιδάκια ή όλη την οικογένεια, γιατί όλοι θα συμμετέχουν. Να μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν όλοι και να μην ξοδέψουν πολλά χρήματα για να πάρουν μια έτοιμη στολή, να παραγγείλουν από κάπου στολές. Να το ευχαριστούνται και περισσότερο έτσι. Γιατί το βιώνουν. Διβιώνει τη διεργασία
Και έχουν περισσότερο. Το ταξίδι. Βέβαια. Όπως και το ταξίδι. Αν την αγοράσουν κάτι, δεν έχει. Την αγοράζει. Θα πω κάτι εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο. Πραγματικά το λέγα στη Δήμητρα. Εγώ όλα τα χρόνια, έτσι τα παιδιά μου που πια ο ένας είναι μπαμπάς ήδη. Φτιάχναμε, αγοράζαμε τις στολές, καταλαβαίνετε. Τώρα με τον τρόπο το συνήθι, ξέρω εγώ, πηγαίναμε σε ένα μεγάλο κατάστημα, ας πούμε, αγοράζαμε τις στολές. Και... δεν θυμάμαι τίποτα από όλες αυτές τις στολές που έχουν φορέσει τα παιδιά μου. Μία χρονιά θυμάμαι που εντελώς έτσι στα ξαφνικά ξεκινήσαμε σαν οικογένεια, είπαμε θα πάμε στην πλάκα έτσι να κάνουμε την βόλτα μας. Ήμασταν να προετοίμαστε αποστολές και μπήκανε τα παιδιά μόνα τους στα δωμάτια τους και βγήκανε μασκαρεμένοι και τάχασα. Και τάχασα. Μόνο αυτό θυμάμαι στη ζωή μου ολόκληρη. Ειλικρινά. Και τελικώς αυτό. Αυτό είναι το μυστικό, όντως, να δίνεις αυτό το ερέθισμα στο παιδί να σε δημιουργεί, γιατί αυτό είναι αυτό. μία μορφή δημιουργίας. Έτσι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον μπλε ουρανό. Πάμε για μπλε ουρανό. Το πέπλο που ρίχνει ο Θεός, λάμπουν σπίτια λευκά, πιο λευκά, και μυρίζει παντού για σανιά. Ο πιο μπλε ουρανός είναι εδώ, με τα σπίτια λευκό νηφικό, και τον ήλιο να ντύνει χρυσά του Αιγαίου τα νησιά. Σαν να καίνε χιλιάδες κεριά, λαμπυρίζουν τα κύματα αυτά, και στις θάλασσες στον ουρανό, σαν τα αστέρια που παίζουν κρυφτό. Γαλανό και λευκό μια γροθιά, σαν σημαία περηφανιά, τραγουδάει το κύμα γλυκά και οι βορβόνες χορεύουν κρυφά. Ο πιο μπλε ουρανός είναι εδώ, με τα σπίτια λευκό νηφικό, και τον ήλιο να δίνει χρυσά του Αιγαίου τα νησιά. Σαν να καίνε χιλιάδες κεριά, λαμπυρίζουν τα κύματα αυτά, και στις θάλασσες στον ουρανό, σαν τα αστέρια που παίζουν κρυφτό. Τα καΐκια κεντρούν τα νερά και τα δίχτυα μπλώνουν ψαριά, σαν δαντέλες φόντο άσημοι, ψαράδες θα κάνουν γιορτή. Ο πιο μπλε ουρανός είναι εδώ, με τα σπίτια λευκό νηφικό, και τον ήλιο να δίνει χρυσά του Αιγαίου τα νησιά. Σαν να καίνε χιλιάδες κεριά, λαμπυρίζουν τα κύματα αυτά, και στις θάλασσες στον ουρανό, σαν τα αστέρια που παίζουν κρυφτό. Κι όταν πέσει ο ήλιος και δεις πόσα χρώματα μπλώνουν ευθύς, σαν ουράνιο τόξο θα βγει, που μαγεύει αυτόν που το δει. Ο πιο μπλε ουρανός είναι εδώ, με τα σπίτια λευκό νηφικό, και τον ήλιο να δίνει χρυσά του Αιγαίου.
νησιά. Σαν να καίνε χιλιάδες κεριά, λαμπυρίσουν τα κύματα αυτά. Και στις θάλασσες στον ουρανό, σαν τα αστέρια που παίζουν τριχτό. Επικοινωνία 94FM. Πόσο μου λείψατε τόσο καιρό. Μας του νησιού μας τα μονοπάτια, στέρνω τη σκέψη μου και σας φορώ. Γαλάζια μάτια, πόσο μου λείψατε τόσο καιρό. Μας του νησιού μας τα μονοπάτια, στέρνω τη σκέψη μου και σας θωρώ. Σε γυρεύει και στο νησιού μας το ακρογιάλι γίνεται κύμα και σε χαϊδεύει. Γαλάζια θάλασσα, γαλάζια μάτια, πόσο μου λείψατε τόσο καιρό. Μας του νησιού μας τα μονοπάτια, στέλνω τη σκέψη μου και σας το δω. Γαλάζια μάτια, πόσο μου λείψατε τόσο καιρό. Μας του νησιού μας τα μονοπάτια, στέλνω τη σκέψη μου και σας φορώ. Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου από τις 12 η ώρα και μετά στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου θα κατέβουμε την Πρασίνου Λόφου, θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία, 7 άρματα, πάνω από 20-25 γκρουπ διαφορετικά. Μεγάλη εντύπωση, και ήθελα να το πω από την αρχή, είναι ότι πολλά παιδιά, γιατί τα παιδιά διάλεξαν τα θέματα, δεν έμειναν μόνο σε θέματα από ήρωες της Disney, από κλόουν, από κάτι παιχνιδιάρικο, αλλά διάλεξαν θέματα με κοινωνικούς προβληματισμούς, όπως τα καπακοανθρωπάκια και επίκαιρα, όπως θέματα όπως η ανακύκλωση. Α, πολύ ωραίο αυτό. Το πρώτο γυμνάσιο έχει θέμα κρίση στην παιδεία. Τέλειο.
Χτυπάνε φλέβα. Πώς θα είναι αυτό. Και βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι από τα καλύτερα θέματα, επίκαιρο, με χιούμορ, ένα από τα καλύτερα. Το έχουν διαλέξει τα καπί του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι. Και κατεβαίνουν σε γκρουπ ντεσκαπίτο. Τι ξαναπαντρευόμαστε. Ναι, σωστά. Η ελληνική έκδοση. Σωστά, πολύ ωραία. Τι να πω, να πω Κουβανέζι, να πω το Γοργόνες και Μάγκες από το χορευτικό όμιλο Μόλυβος που θα έχουμε να παράσταση της ταινίας, της γνωστής ταινίας με κουστούμια και χορευτικά. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Θα πρέπει οπότε θα πρέπει να έρθει όλος ο κόσμος από το πρωί να χαρεί όλα αυτά που θα προσφέρει εκείνη την ημέρα ο Δήμος Ηρακλείου και στους δημότες του, αλλά και πιστεύω και σε ολόκληρη την Αθήνα, γιατί είναι πάρα πολύ κομβικό το σημείο που και εύκολο για τη μεταφορά του κόσμου ως προς την κατεύθυνσή του για το νέο Ηράκλειο. Προς την εκδήλωση. Ακριβώς. Είναι στο σταθμό του ΙΣΑΠ. Οπότε παίρνουν το τρένο. Έρχονται και βγαίνουν επί τόπου. Είναι πάρα πολύ. Μα γι' αυτό κομβικό. Και από αύριο το ενημερωτικό μας υλικό θα διανεμηθεί πλέον έξω από το Ηράκλειο σε σταθμούς, γιατί είναι πολύ εύκολο, όπως λες, η πρόσβαση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει στο τρένο, ας πούμε, να ξεκινήσει από όποια κατεύθυνση. Ακριβώς. Πάνω ή κάτω, τέλος πάντων, δεξιόθεν ή αριστερόθεν του Ηρακλείου και να καταλήξει πολύ εύκολα και να διασκεδάσει, δηλαδή να περάσει την ημέρα του πολύ όμορφα. Έτσι ακριβώς. Τέσσερις. Και σήμερα λοιπόν, σε πέντε μέρες, είναι κοντά η Κυριακή. Είναι μακριά η Κυριακή, είναι ένα ακόμα κομμάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε από είναι το CD του Βαγγέλη του Ντουμπαλή. Περίπατος, και είναι η στίχη του Μιχάλη του Μπουρμπούλη και η μουσική του Μανώλη του Ανδρουλιδάκη. Πολύ. Αυτό είναι σε άλλο από αυτό που ακούσαμε πριν, από το Διάφανο Θεό. Ναι, είναι ένα χασάπικο. Είναι ένα χασάπικο. Είναι ένα γλυκό χασάπικο. Σφαίρα είναι και γυρίζει, βάλε το δάχτυλο εκεί που τελειώνει το Σαββάτο και αρχίζει η Κυριακή. Σε εκκλησιές μη με ζητήσεις, έχω γίνει ξωτικό, τρεις φορές θα με φιλήσεις. Τρεις φορές θα αναστηθώ, τρεις φορές θα αναστηθώ. Εγώ κι εσύ αγάπη μου είμαστε μία σάρκα, δεν βλέπεις που καπνίζουμε ίδιο την ίδια μάρκα. Εγώ κι εσύ αγάπη μου είμαστε μία σάρκα, δεν βλέπεις που καπνίζουμε ίδιο την ίδια μάρκα, ίδιο την ίδια μάρκα. Είναι και γυρίζει, κι όσα χάσαμε μαζί θα ξανάρθουνε μια μέρα, φτάνει η αγάπη μας να ζει. Θα σου πάρω ένα φουστάνι και θα γράψω στις γραφές, αν πιστεύεις την αγάπη έρχονται και οι Κυριακές, έρχονται και οι Κυριακές. Εγώ κι εσύ αγάπη μου είμαστε μία σάρκα, δεν βλέπεις που καπνίζουμε ίδιο την ίδια μάρκα. Εγώ κι εσύ αγάπη μου είμαστε μία σάρκα, δεν βλέπεις που καπνίζουμε ίδιο την ίδια μάρκα,
ίδιο την ίδια μάρκα. Να δώσω το λόγο στην αντιδημαρχό την κυρία Ιβατζίδου λίγα λεπτά πριν από τις 7, πάντα συντονισμένη στον επικοινωνία και στους 94. Ετοιμάζουμε την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση Κυριακή 11 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά ένα παραδοσιακό γλέντι όπως μόνο οι Έλληνες ξέρουν να γλεντούν, και ειδικά αυτές τις μέρες η αποκριά είναι ένα κομμάτι από ένα μεγάλο κομμάτι από την παράδοση και τα έθιμα των Έλληνων, προετοιμάζοντας όλη αυτή την περίοδο που έρχεται μετά, τη Σαρακοστή. Αυτό λέγεται και απόκρεα. Δηλαδή από το κρέας φεύγει. Πολύ σωστά. Και όχι καρναβάλι, γιατί είναι λίγο λατινοαμερικάνικο. Αποκριά είναι το σωστό. Έτσι, έτσι. Αποκριά στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Αποκριά στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτή είναι η καρναβαλική παρέλαση, λέμε. Αλλά αποκριά στο Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είδα το φυλάδιό σας και λέει αποκριές. Αυτό είναι. Το brand name μας αυτό είναι. Εγώ παρατήρησα ότι. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω τώρα. Είδα αποκριές και είδα τη σωστή λέξη. Έτσι, και το λέω πάλι διαβάζοντας και το Σολομό καμιά φορά. Λέει κάνουμε λαμπρί, όχι Πάσχα. Πολύ σωστά. Λαμπρί είναι το. Πάμε πολύ να κάνουμε. Σωστά, πολύ σωστά. Είδες που χρειάζεται να γυρνάμε πίσω συχνά, συχνά πυκνά. Και δεν είναι παραδοσιακό το γλέντι, είναι αληθινό. Είναι αληθινό. Καταλάβατε. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι αληθινό. Χαιρόμαστε. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πραγματικά τελικά βλέπω έτσι κάθε φορά που σας συναντάω και τη Στέλλα και εσένα που γνωρίζω σήμερα. Πραγματικά χαίρομαι για την επιλογή μας. Που το είπα και την άλλη φορά και την προηγούμενη φορά που ήμασταν με τη Στέλλα, ότι ήταν αβασάνιστη επιλογή. Δεν έγινε γιατί δεν βρήκαμε κάτι άλλο και καταλήξαμε εκεί. Ήταν η πρώτη μας, ήταν ο στόχος μας, η πρώτη μας επιλογή. Και χαιρόμαστε που τα καταφέραμε να το πραγματοποιήσουμε, να το έχουμε τελικά και να το χαρίσουμε στους Ηρακλειώτες. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι απλά η αρχή. Τη συνεργασία μα και τη επαφή μα γενικότερα. Έτσι. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. Και γι' αυτό δύο σας. Κοιτάτε, βάλτε τα δυνατά σα. Η Ρακλιώτη είναι απαιτητική. Έτσι. Και οι δύο. Εντάξει. Να είστε καλά. Λοιπόν, τέλο, να δώσω το λόγο στην Στέλλα Κοντοπούλου και στο Βαγγέλη το Δούβαλη. Δύο κουβέντε για την Κυριακή. Δύο κουβέντε. Θα μιλήσω εγώ πρώτος και θα αφήσω τον επίλογο για τη Στέλλα. Εγώ θέλω να πω ότι θα περάσουμε υπέροχα με όλες τις δυνάμεις μας και θέλω να ευχαριστήσω πάλι την κυρία Κονιτοπούλου που με κάλεσε και εσάς να βρίσκομαι σε αυτή την ωραία γιορτή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν εσάς και για τη φιλοξενία σας εδώ στο σταθμό δύο φορές και για την πρόσκλησή σας και την τιμή που μου κάνατε στο πρόσωπό μου. Και να πω ότι θα μείνει μια ξέχαστη μέρα αυτή, επειδή έχετε κάνει τόσο κόπο και έχετε τόσο με πρόγραμμα στήσει όλο αυτό. Εγώ θα το εκτοξεύσω. Λοιπόν, περιμέναμε κάτι παραπάνω, που μου δίνει, ξέρεις, αυτό τον αέρα τέλος πάντων για να μπορώ να το πάρα πω. Πάρα πολλά τα μηνύματα από τους φαν σας, να ξέρετε. Πάρα πολλά. Και στα social media, στα mail, πάρα πολλά μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με παραδοσιακούς χορούς από το χώρο Αγλιστό της Νάξου. Μαρία Κλουβάτου. Με χοροδέστρο της ομάδα Κλουβάτου. Καταπληκτική. Και θα σύρει μετά και όλο τον κόσμο επάνω για χορό. Πολύ ωραία. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την Κυριακή στις 12 η ώρα στην όλους. Κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, ακριβώς στο σταθμό του τρένου. Γιώργος Τσακανίκας στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρα Μπαλαρή επιμέλεια παρουσίαση. Καλή διασκέδαση. Άραξα επάνω του τη λέξη σ' αγαπώ. Έριξα κρυφές ματιές, μήπως και σε δω. Μου πάνε τα κύματα πως δεν είσαι εδώ.
κίνηστα πουλιά.